Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Πλησιάζει η ώρα της πολιτικής αντιπαράθεσης από το βήμα της 83ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και αναμένοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο, ο Αλέξης Τσίπρας με άρθρο του τονίζει ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στις δυνατότητες της χώρας και να χτίσουμε σε στέρεες βάσεις την επόμενη μέρα. Η ακατάσχετη παροχολογία είναι επικίνδυνη για τη χώρα, δήλωσε η Μαρία Σπυράκη, ενώ το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ρίχνει νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα, 9 στους 10 πολίτες πιστεύουν πως η Ελλάδα έχει ακόμη γολγοθά μπροστά της, σύμφωνα με έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του Ινέγια ΣΕ. Η 83η ΔΕΘ είναι η ιστορική αφετηρία της νέας εποχής για την Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο περιοδικό Πρακτορείο του ΑΠΕ και συμπληρώνει ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί αναμφισβήτητα το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για τον κόσμο του επιχειρήν στη χώρα. Όπως λέει, η 83η ΔΕΘ είναι κάτι περισσότερο και εξηγεί. 8 χρόνια ηφαισιακών πολιτικών και λιτότητας έφτασαν πλέον στο τέλος τους. Η Ελλάδα με σταθερά βήματα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα κατάφερε τα τελευταία χρόνια να ανακάμψει. Η δημοσιονομική σταθερότητα επετεύχθη, καταγράφοντας μάλιστα από το 2015 συνεχή υπεραπόδοση ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και πάλι. Οι ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφηκαν πέρυσι ήταν μόνο η αρχή, καθώς το 2018 αναμένεται να ξεπεράσει το 2%. Τα βασικά μεγέθη της οικονομίας, οι εξαγωγές, η μεταποίηση, η βιομηχανία εμφανίζουν σημαντική βελτίωση. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το περσινό ρεκόρ δεκαετίας. Ενώ το σημαντικότερο όλων είναι ότι η ανεργία, η οποία βρέθηκε στο 27% πριν 3,5 χρόνια και σήμερα βρίσκεται κάτω του 20% με σταθερή τάση αποκλιμάκωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στις δυνατότητες της χώρας, να αξιοποιήσουμε το θετικό momentum, να χτίσουμε σε στέρεες βάσεις την επόμενη μέρα. Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες που δυστυχώς έμεναν εγκλωβισμένες σε ένα άναρχο, κοντόφθαλμο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο διαχρονικά εξυπηρέτησε τους σκοπούς μονάχα μιας κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής ελίτ. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας, μια γενιά ανθρώπων που οι γνώσεις, οι ικανότητες και η εργατικότητά τους, όπως λέει, είναι δομικά στοιχεία του νέου παραγωγικού μοντέλου που στοχεύει στην εξωστρέφεια και την προστιθέμενη αξία, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, την εφευρετικότητα, τις νέες ιδέες. Αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες ως τιμόμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ και στην παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εμπορίου, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Σε βίντεο που παρέθεσε στο Twitter για την ισιωτική πολιτική της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός τονίζει: ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Μπορούμε να απολαμβάνουμε ίσο δικαίωμα στην μετακίνηση. Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα ήταν η βάση αεροδιακομιδών της Ήρου. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει στον τόπο των εξαγγελιών στη Θεσσαλονίκη για να δώσει υποσχέσεις που ούτε κοστολόγησε, ούτε και πλέον έχει καμία δυνατότητα να υλοποιήσει. Τονίζει η Μαρία Σπυράκη και θυμίζει τα 4 ψέματα του Πρωθυπουργού στην περσινή ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός, ό,τι και να εξαγγείλει, με όποιον ορίζοντα και να το εξαγγείλει, ακόμη και μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, ουδεμία σημασία έχει. Ο κύριος Τσίπρας φεύγει. Και η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και οι κυβερνητικές υποσχέσεις για παροχές προκαλούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό καθ' αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά και γι' αυτό δίνουμε και τον αγώνα για να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί. Επειδή δεν αλλάζει ο μαλλογιός, έρχεται και κάνει μια προσπάθεια με το οικονομικό του επιτελείου να προνομοθετήσει, δηλαδή να δώσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε παροχές για τα επόμενα 4 χρόνια. Τι προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος, να σώσει τη χώρα, όχι, να σωθεί. Δεν έχουμε διαβατήριο αξιοπιστίας, mm-hmm. ούτε προς τις αγορές, ούτε προς τους δανειστές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν το κλίμα, το διχαστικό, το πολιτικό και η πλειοδοσία παροχών που δεν στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα πυροδοτήσουμε την ανάπτυξη, είναι τρομερά επικίνδυνο και μπορεί να μας βάλει σε νέες περιπέτειες. Αυτή η κυβέρνηση είχε το θράσος, το θάρρος και το όπως θέλετε, μόνο θάρρος δεν μπορείτε να το πείτε, να βάλει την υπογραφή της σε υποθήκευση του συνόλου του δημόσιου πλούτου για 99 χρόνια.
Την ίδια ώρα, 9 στους 10 πολίτες πιστεύουν πως η Ελλάδα έχει ακόμα Γολγοθά μπροστά της, αφού σύμφωνα με έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για Λογαριασμό του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ, το 89% εκτιμά πως η λιτότητα θα συνεχιστεί. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι οδήγησε εκτός αγορών τη χώρα, καλώντας τον παράλληλα να σταματήσει την παροχολογία, αφού σαν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θα ακολουθήσει το δικό της πρόγραμμα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και με αφορμή το νέο ντου του Ρουβίκονα στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, αλλά και για τη Συμφωνία των Πρεσπών που χαρακτήρισε διπλωματική ήττα. Το Σάββατο το απόγευμα διοργανώνεται μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο κατά της Συμφωνίας με τα Σκόπια, ενώ μήνυμα έστειλε από την Κέρκυρα προς την γειτονική χώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλώντας σε παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι με την πολιτική του οδήγησε την οικονομία και τη χώρα εκτός των αγορών. Λέγαμε πάντα στον κύριο Τσίπρα, κάνε ό,τι πρέπει, φρόντισε να κάνεις ό,τι χρειάζεται, ώστε μετά τη λήξη του προγράμματος η χώρα να μπορεί να δανείζεται από τις αγορές. Σήμερα λοιπόν η χώρα είναι εκτός αγορών. Ταυτόχρονα δεν έχει και πρόσβαση στη φτηνή χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Τι έμεινε? Οι μνημονιακές δεσμεύσεις και ένα πλαίσιο αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής το οποίο εκτείνεται μέχρι το 2060. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να σταματήσει, όπως είπε, το κρεσέντο λαϊκισμού και την παροχολογία. Διαβάζω και σήμερα στις εφημερίδες ότι δήθεν ο κύριος Τσίπρας σκέφτεται να προνομοθετήσει ένα πακέτο παροχών για την επόμενη τετραετία. Του λέω από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, να μην μπει στον κόπο. Διότι οι δεσμεύσεις αυτής της κυβέρνησης τελειώνουν την ημέρα των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται με το δικό της αναπτυξιακό σχέδιο. Στη Θεσσαλονίκη χτύπησε ο Ρουβίκονας, με μέλη της αυτοαποκαλούμενης αναρχικής συλλογικότητας να κάνουν καταδρομική επίθεση στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο κέντρο της πόλης, πετώντας φυλάδια, κρεμώντας πανό και αφήνοντας και ένα κείμενο πριν αποχωρήσουν ανενόχλητοι λίγο μετά. Για εξοργιστική ανοχή από την κυβέρνηση έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας ότι ίσως το επόμενο αίτημα του Ρουβίκονα θα είναι να αποκτήσει και περίπτερο στη ΔΕΘ. Λίγη ώρα αργότερα, μέλη του Ρουβίκονα εισέβαλαν και στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο κέντρο της πόλης, όπου πέρασαν από όλους τους ορόφους και ρίξαν fake βολάν πριν αποχωρήσουν. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, τώρα από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε διπλωματική και πολιτική ήττα της κυβέρνησης. Αυτοί οι χειρισμοί τελικά δηλητηριάζουν την ίδια την κοινωνία. Προκαλούν εύλογες αμυντικές αντιδράσεις, ταυτόχρονα όμως ξυπνούν και σε κάποιους παλιά, ακραία συνθήματα. Οι πραγματικοί πατριώτες δεν είναι εθνικιστές. Και οι ακραίοι εθνικιστές δεν είναι πατριώτες. Και είναι εξαιρετικά προσβλητικό για έναν ολόκληρο λαό και ειδικά για το λαό της Μακεδονίας, όποιος διαφωνεί με αυτή τη συμφωνία, να χαρακτηρίζεται συλλήβδην. Αναφερόμενος από την Κέρκυρα στο θέμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε ότι η επικύρωση του ονόματος των Σκοπίων θα προκύψει μετά τη συνταγματική αλλαγή και την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συνθήκης που έχει υπογραφεί, και έστειλε μήνυμα στη γειτονική χώρα για την ερμηνεία που κάνουν ορισμένοι στη συμφωνία. Ορισμένες δηλώσεις ηγετικών στελεχών του γειτονικού μας κράτους, ιδίως τελευταία, οι οποίες ερμηνεύουν, κατατοδοκούν και αυθαιρέτως τα όσα προβλέπονται από τη συνθήκη, η οποία μάλιστα, όπως σας είπα, δεν έχει κυρωθεί. Τέτοιες ερμηνείες δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση που τόνισα προηγουμένως. Κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο, θα κορυφωθούν και οι αντιδράσεις για τη συμφωνία με τα Σκόπια, με ένα μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο στις 7 το απόγευμα, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι παμακεδονικές ενώσεις και όλοι οι φορείς που αντιδρούν στη συμφωνία για την ονομασία της γειτονικής χώρας.
Λοιπόν, καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky, το Γιάννη Ευσταθείο και το Μάνο Οικονομίδη. Τώρα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να βρίσκεται σε εξέλιξη πριν αρχίσει καν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση Γιάννη Ευσταθείου αναφορικά με το καλάθι των παροχών. Το ερώτημα λοιπόν είναι να συνειδητοποιήσουμε και να, αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση μπορεί να εξαγγείλει πράγματα και όχι απλώς να τα εξαγγείλει, αλλά να ανατρέψει τα δεδομένα της Διεθνούς Εκθέσεως, όπου ακούμε πάρα πολλά και δεν βλέπουμε τίποτα, και να υλοποιήσει αυτά που θα εξαγγείλει. Να εξαγγείλει μπορεί όσα θέλει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε τις εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση το Σεπτέμβριο του 2014. Από τα οποία... Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2015, για το οποίο μας έχει δώσει και ένα ανάγλυφο έτσι, αποτύπωμα του πώς είχε γίνει η επεξεργασία και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Γιάννης με έναν Ή Βαρουφάκης. Ακριβώς. Και από όσο καταλαβαίνουμε όλοι, δεν εφαρμόστηκε τίποτα ή αν εφαρμόστηκε, εφαρμόστηκε το 1%. Οπότε εξαγγελίες μπορεί να... Υποτίθεται όμως ότι τώρα διανύουμε την πρώτη μεταμνημονιακή περίοδο, κάνουμε τα πρώτα μεταμνημονιακά βήματα και στην κυβέρνηση θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το αφήγημα, ότι, εν πάση περιπτώσει, τελειώσαμε με τα μνημόνια, μπορούμε να χαράξουμε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στο άρθρο του, ότι μπορούμε να χαράξουμε την επόμενη μέρα. Βέβαια, σε λίγο μας έρχονται πάλι εκπρόσωποι των δανειστών μας, προκειμένου να ελέγξουν τα βήματα που έχουν γίνει και κατά πόσον η κυβέρνηση και η Ελλάδα ως χώρα ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις για να τρέχει με ένα συγκεκριμένο ρυθμό ανάπτυξης, αυτό το 3,5%, το οποίο πάρα πολύ σωστά ο κ. Τσίπρας το είχε χαρακτηρίσει ότι βγαίνει από το αίμα του ελληνικού λαού. Βέβαια, το είχε πει επικυβερνήσει ο Σαμαρά και όχι, της δικής του κυβέρνησης. Για να κάνω την αυτοκριτική μου και από τη δική σου εκπομπή που μου έχεις κάνει τη τιμή να με φιλοξενήσεις κάμποσες φορές, βεβαίως εκλογές δεν έχουν γίνει. Βεβαίως τυπικά βγήκαμε από το μνημόνιο, ουσιαστικά αυτό δεν το έχουμε δει. Άρα θεωρώ ότι όσες εξαγγελίες και να κάνει η κυβέρνηση, αυτές είναι εντός ή εκτός αγωγικών ναρκοφετημένες εν τη γενέση τους. Ό,τι βήματα γίνουν και ό,τι παροχές γίνουν θα είναι προσυμφωνημένες. Εάν υπάρχει. Εννοείς με τους εταίρους και δανειστές, οι οποίοι υποπτεύουν και τη μεταμνημονιακή μας πορεία. Ακριβώς, και κάτι που θα γίνεται μέχρι το 2060, αν πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί αν δεν πάνε, μπορεί να φτάσουμε μέχρι το 2100. Βέβαια, από την άλλη, βλέπουμε μια θετική διάθεση των εταίρων απέναντι στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κάτι το οποίο επισημαίνεται και από τα στελέχη της αντιπολίτευσης και μάλιστα. Σχολιάζεται και σκοπτικά ότι ναι, μεν έχουν τη στήριξη. Γιατί την έχουν τη στήριξη των ξένων, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών? Γιατί είναι οι πιο πρόθυμοι και οι πλέον εύκολοι στο να πούν ναι στις απαιτήσεις και τα κελεύσματα της Ευρώπης. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτός είναι ο ένας ο λόγος. Υπάρχει ένας δεύτερος που είναι οι επερχόμενες ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019, όπου και οι Ευρωπαίοι πρέπει και αυτοί να δείξουν ότι κάτι έχει γίνει στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα. Θέλουν να πετάξουν δηλαδή την καυτή πατάτα από πάνω τους. Να πούν ότι η Ελλάδα τελείωσε, το πρόγραμμά μας πέτυχε, τελειώσαμε με την κρίση, επιστρέφει στην κανονικότητα. Ακριβώς, στην πλάτη των πολιτών που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση λοιπόν που πρέπει να δείξει ότι κάτι έχει πετύχει, πρέπει να το δείξουν και οι Ευρωπαίοι. Δυστυχώς όλοι καταλαβαίνουμε όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα ότι και η μεν και η δε έχουν αποτύχει πλήρως και το πρόγραμμα αυτό δεν περπάτησε και το μόνο που είχε τελικά ήταν μια ουσιαστική υποτίμηση του ευρώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αλλά βεβαίως ό,τι αφορά τον τομέα των βημάτων που έπρεπε να γίνουν, θέλετε να το πούμε μεταρρυθμίσεις, θέλετε να το πούμε εξυγχρονισμό, θέλετε να το πούμε όποια άλλη λέξη θέλετε, δυστυχώς έχουμε μείνει στην εποχή προμνημονίων. Και μάλιστα αυτό θα ήθελα να πω σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι η ΔΕΦ σαν θεσμός, παρότι θα έπρεπε να είναι ο πιο ουσιαστικός ό,τι αφορά να σηματοδοτήσει την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Έχει δημιουργήσει κάποιες τους συνειρμούς, λες. Βεβαίως, γιατί θυμόμαστε και τις εποχές προμνημονίου. Βέβαια, ευτυχώς τα τελευταία 15 χρόνια είχε χαλαρώσει κάπως αυτό. Ήταν ο κατεξοχήν θεσμός που έδειχνε αυτή τη φούσκα, αν μου επιτρέπετε, της κρατικοδίαιτης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Γιατί δεν ήταν μόνο
οι συνεντεύξεις που θυμόμαστε καθήλωνα τον κόσμο, οι ομιλίες του εκάστοτε πρωθυπουργού, οι συνεντεύξεις στη Ρέμβη, έτσι, πρώην Βελιδίου, αλλά και το γεγονός ότι μετά τις συνεντεύξεις και τις ομιλίες ακολουθούσαν κάτι ατελείωτα ξενύχτια στα περίφημα, τα εξαιρετικά, πολιτιστικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ευάγγελος Γιαννόπουλος, με το χρήμα να ρέει, με τις σαμπάνιες να ρέουν. Ήταν τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, λοιπόν, αλλά τα πληρώνει το κράτος. Τώρα, Μανώ, αυτό το οποίο καταγράφουν όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα και πάντοτε έτσι έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε και τις τάσεις της κοινής γνώμης έτσι όπως την καταγράφει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, είναι αυτή η πεσιμιστική διάθεση των Ελλήνων, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν ανέβουν ακόμα γολγοθά και δικαίως έχουν ανέβουν γολγοθά, διότι τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα εκτείνονται τουλάχιστον σε ορίζοντα μέχρι το 2023 και πράγματι δύσκολες αποφάσεις είναι μπροστά μας και επερχόμενα βάρη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αφήνουμε τα αφηγήματα, να δούμε την πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο της σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο υφίσταται και με τα μνημονιακά ημερολογιακά το θέτω, τι νόημα έχει η αντιπαράθεση για το καλάθι των παροχών, ακόμα και αν ξεκινήσουμε από το σκεπτικό ότι είναι προεκλογική περίοδος και κάτι πρέπει να δώσουν οι πολιτικές δυνάμεις, έστω και σαν όνειρο στην κοινωνία. Επί κανονικών συνθήκων προφανώς δεν έχει νόημα και προφανώς μετά και από αυτή την οκταετία της εθνικής καταστροφής που βιώσαμε, μια πολύ χρήσιμη εξέλιξη θα ήταν να βλέπαμε ότι το πολιτικό σύστημα όντως έχει πλέον οριμάνσει και αντί να πάει να κάνει εξαγγελίες, μιλούσε με μια πιο ρεαλιστική γλώσσα στο λαό. Έχει νόημα όμως αμυγός για τους πολιτικούς, γιατί έχουμε μπει σε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, όχι τώρα, θεωρώ αρκετούς μήνες τώρα. Αυτό όλο θα πάει στην καλύτερη του, κατά με περίπτωση, την άνοιξη. Αλλιώς, όντως, αν ο κύριος Τσίπρας καταφέρει να το φτάσει, για μένα είναι δύσκολο, αλλά αν τα καταφέρει αυτό είναι ο σχεδιασμός του χρόνου του Σεπτέμβριου, σημαίνει ότι έχουμε ένα χρόνο αμυγός προεκλογικής περίοδου. Και βλέπεις ο κύριος Τσίπρας κάνει τις περιοδίες του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταπαντάει. Είναι ένα ζήτημα, διότι εκ των πραγμάτων, εγώ θεωρώ ότι αυτή η ΔΕΘ είναι πιο κρίσιμη για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι δημοσκοπήσει και το κλίμα που υπάρχει τον εμφανίζουν ως τον αναμονή πρωθυπουργό. Επομένως, φαντάζομαι ότι πέραν της κοινωνίας και αρκετοί παράγοντες θεσμικοί εντός και εκτός συνόρων θα έχουν στραμμένα τα βλέμματα πάνω τους για να δούνε αν θα παρεκκλίνει από τη γραμμή που μέχρι τώρα έχει χαράξει, που είναι ότι δεν υπόσχεται πράγματα. Σου λέει ότι είμαστε σε ένα πολύ σφιχτό ακόμη εναγκαλισμό. Πάντως, το πλαίσιο της αντιπαράθεσης που έθεσε και σήμερα με τον κύριο Τσίπρα είναι σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεις. Ότι δίνω το μήνυμα ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε σε παροχολογία και ότι πρέπει να μείνουμε σε θέσεις και αρχές και σε πρόγραμμα στοχευμένο. Κατά τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της είναι κοστολογημένο. Τώρα, επικοινωνιακά μπορείς να μας πεις σε ποιο βαθμό αυτό έχει περάσει στην κοινωνία και τι προσδοκίες μπορεί να δημιουργήσει. Αυτό ελέγχεται, θα το δούμε και μετά την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην έκθεση. Απλά σε ένα γενικό πλαίσιο να πούμε το εξής. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα, που θεωρώ ότι δεν είμαστε και το πλέον όριμο εκλογικό ακροατήριο του πλανήτη, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, ειδικά τα χρόνια της κρίσης της τελευταίας δεκαετίας παγκοσμίως, όπου εκ των πραγμάτων άλλαξαν και οι προτεραιότητες της κάθε κοινωνίας, από την Αμερική, όπου είδες εξελίγει ο κύριος Τραμπ με έναν αμυγός λαϊκιστικό και εκφοβιστικό λόγο, μέχρι την άνοδο της κυρίας Λεπέν ή του κυρίου Σαλβίνη και του κυρίου Ντιματέο, των δύο συνεταίρων της ιταλικής κυβέρνησης. Υπάρχει παντού ένα κλίμα όπου όντως ο πολίτης ίσως ακούγεται λίγο εκ του περισσού το να εισπράξει λόγους ρεαλισμού από τον πολιτικό, θέλει να ακούσει και λίγο αυτό το οποίο θα του κολακεύσει ενδεχομένως στα αυτιά. Εμείς θεωρώ ότι σαν κοινωνία το έχουμε σε υπερθετικό βαθμό αυτό. Και ανεξαρτήτως του τι αυτή τη στιγμή των παροτρήσεων του κ. Μητσοτάκη προς τον κ. Τσίπρα, είναι δεδομένο στοίχημα ότι ο κ. Τσίπρας θα ανοίξει μια βεντάλια παροχών και προσδοκίας, θεωρώ ποντάροντας το εξής. Οι εκλογικές αναμετρήσεις συνήθως και σε εμάς αλλά και παντού στον πλανήτη κερδίζονται πάνω στην προσδοκία, την προσδοκία της καλύτερης ζωής σου. Αυτό και πιστώνεται πάντα μια αντιπολίτευση, ότι επειδή η κυβέρνηση έχει φθαρεί, έρχεται η αντιπολίτευση με ουσιαστικά μηδενίζοντα τον κοντέρ να πει ότι εγώ θα κάνω τα πράγματα καλύτερα. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν νομίζω ότι σε εισαγωγικά θέλει να ξαναπιάσει το νήμα με εκείνη το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη που κατάτησε τελικά ένα μικρό σύντομο ανέκδοτο. Γιατί αν δει και η ρητορική τόσο του ιδίου του Πρωθυπουργού όσο και των υπόλοιπων κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι? Ότι τώρα εμείς ουσιαστικά θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας γιατί είμαστε εκτός μνημονίων. Σαν να προσπαθούν ουσιαστικά να
πετάξουν, να παρακάψουν στη λύθη όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, που φόρτωσαν τη χώρα με το παραπάνω μνημόνιο και όλα τα μέτρα τα οποία θα μας συνοδεύουν για τις επόμενες δεκαετίες, ποντάροντας θεωρώ ενδεχομένως ότι σε μια τελική ευθεία εκλογών θα προσπαθήσουν να μπουν σε μια διαδικασία σύγκρισης και να μαζέψουν τη μεγάλη φθορά που έχουν καταγράψει μέχρι τώρα. Ναι. Μέσα σε αυτό είναι και το, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιάννη, για να διανθίσουμε την κουβέντα, μέσα σε αυτό είναι και η ιστορία με το εάν θα υπάρξει περικοπή των συντάξεων ή όχι, διότι όλη η μάχη που δίνει η κυβέρνηση αυτή την ώρα εκεί κατατείνει στο να υπάρξει μια συμφωνία με τους δανειστές για να το σπρώξουν αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι υπογεγραμμένο, το οποίο προβλέπεται μέσα από την τελευταία δανειακή σύμβαση, το οποίο αποτέλεσε προαπαιτούμενο για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, να το σπρώξουν κανένα εξάμηνο, κανένα οχτάμηνο πιο πίσω, έτσι ώστε να μην υποστούν τα επίχειρα αυτής της επιλογής πάνω και μεταφραστεί αυτό σε προεκλογικό κόλαφο. Σε μετεκλογικό κόλαφο, μάλλον. Γιάννη. Εδώ νομίζω ότι παίζεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, διότι επί ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, επί κυβερνήσεως Τσίπρα, υπήρξε ήδη μία περικοπή των συντάξεων. Αυτή ήταν η δεύτερη. Προφανώς θα ισχύσει και η δεύτερη και μάλλον θα μιλήσουμε για κάποια αναπλήρωση. Μια τέτοια, νομίζω, θα είναι τελικά η εξαγγελία του Πρωθυπουργού με τις πλάτες των Ευρωπαίων, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να φανεί ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα και θα το ευνοήσουν. Και βεβαίως είναι αυτή η περίφημη περικοπή των συντάξεων, είναι και η τέταρτη επί εποχής μνημόνιου. Έγινε και μία επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, μία επί Σαμάρα και μία επί Τσίπρα. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για το μάζεμα της δεύτερης περικοπής της κυβερνήσεως αυτής. Από εκεί και πέρα θα ήθελα απλώς να πω μια ακόμα κουβέντα για τη Διεθνή Έκθεση, ότι η εφετινή έχει την ιδιαιτερότητα ότι η τιμόμενη χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρξουν ως φιλοξενούμενοι Αμερικανική κολοσσή, θα είναι δεκάδες από τους μεγαλύτερους. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουν εξαγγελίες επενδύσεων ή απλώς θα παρουσιάσουν κάποια προγράμματα. Ωστόσο, θα δημιουργηθεί επικοινωνιακά και θα το σηκώσει και η κυβέρνηση, φαντάζομαι αυτό, μια εικόνα μιας επανάληψης ενός σχεδίου Μάρσαλ. Τώρα, το σχέδιο Μάρσαλ, ναι, το έχουμε ξανακούσει, αλλά είναι και αυτό σαν τα προγράμματα. Το οποίο, με συγχωρείτε, και οι δύο θα μπορούσαν να ονομαστεί σχέδιο Ρος. Γιατί ο κύριος Γουίλμπουρ Ρος, που είναι υπουργός εμπορίου της Αμερικής, δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Είναι μεγάλο επιχειρηματίος, ο οποίος είναι επί δεκαετίες χορηγός των Ρεπουμπλικανών και έχει επενδύσει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως επιχειρηματίες. Νομίζω και στις δικές μας τράπεζες κάποια στιγμή. Ναι, είναι σημαντική αυτή η άφιξη, όπως σημαντικά και δρακόντια είναι και τα μέτρα ασφαλείας, δεδομένου, και μην το παραγνωρίζουμε, ότι επίκειται και ένα δημοψήφισμα Μάνο στα Σκόπια και επιποδώς βρίσκονται στη Βόρειο Ελλάδα για το συλλαλητήριο το οποίο διοργανώνεται, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για πολλωστή φορά για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και το ερώτημα είναι, μέσα σε όλα αυτά τα οποία συζητούμε για το τι θα αποτελέσει καταλήτη πολιτικών εξελίξεων το επόμενο διάστημα, που θα καθορίσει και το χρόνο της διενέργειας των εκλογών, το ζητούμενο είναι αν αυτού του είδους η κινητοποίηση και αν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια θα δώσει το έναυσμα για να έρθουν πιο μπροστά οι εκλογές. Είναι ουσιαστικά το μόνο ορόσημο που έχουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί αν ο κύριος Ζάεφ, ακόμη και αν υλοποιήσει πλήρως την εντός ή εκτός εισαγωγικών υπόσχεση που έδωσε προς τον κύριο Τσίπρα, ότι το θέμα αυτό ουσιαστικά θα λήξει στα Σκόπια στο τέλος του έτους, που σημαίνει ότι στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να έρθει στις αρχές Φεβρουάριο-Μάρτιο βαριά το επόμενο έτος. Έχουμε δει τον κύριο Καμένο, ο οποίος προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν θα υπάρχει πολιτικά εάν συνενέσει σε όλο αυτό. Είναι το μόνο ζήτημα το οποίο έχει μπροστά το κύριο Τσίπρας ως αγκάθι. Από την άλλη, βεβαίως, επειδή έχετε και δύο μεγάλη εμπειρία του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δετολανητικά πρόθυμοι από είτε κόμματα άλλα, είτε ανεξάρτητα αυτή τη στιγμή, να συνδράμουν. Γιάννη. Ναι, είναι 146 βουλευτές, 145 μάλλον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και 4 από το ποτάμι, που 6 έχει το ποτάμι, 4 τουλάχιστον φαίνονται πρόθυμοι να στηρίξουν μια τέτοια εποχή. Είναι ο κύριος Φεοχάρης, είναι βέβαια η κυρία Παπακόσταβο, νέα υφυπουργός. Φτάνουμε στον αριθμό 151. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα θέλουν πράγματι να φτάσουν μέχρι το νέο έτος ή συμφέρει καλύτερα την κυβέρνηση, ακόμα και
με μια προσυμφωνημένη διαφωνία να καταλήξουν στο θέμα αυτό μέσα στο 2018. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από το θέμα των συντάξεων, τι περιθώρια έχουν να προχωρήσουν σε αναπληρώσεις, αλλά και βεβαίως από το γενικότερο πολιτικό κλίμα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όλες οι εντυπώσεις κάποια στιγμή φύνουν. Οι εντυπώσεις είναι ανάλογα με το χρόνο άρα που δημιουργούνται. Άρα δηλαδή, λες Γιάννη, για να σε ερμηνεύσω, ότι το ζήτημα των συντάξεων μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις, να επισπεύσει το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με αφήγημα όμως το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Το υποστηρίζω, το έχω ξαναπεί, υποστηρίζω ότι ο βασικός στόχος του κύριου Τσίπρα δεν είναι να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, είναι να αποτρέψει την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, βεβαίως λέω να μην το ξεχνάμε, του ληστρικού εκλογικού νόμου, αλλά ή να το φέρει, να κοντίνει τη Νέα Δημοκρατία όσο πιο πολύ μπορεί. Λογικά. Εκεί λοιπόν, αν δει ότι ο χρόνος το συμφέρει, είναι το πολιτικό κλίμα, μπορεί να εθνιδιάσει τους πάντες, ακόμα και τα στελέχη του. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο, Μάνο, για να περάσουμε. Όχι, στο απλά νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο και οι δύο. Στο δικαίωμα μου τουλάχιστον οπτική, ο Πρωθυπουργός έχει χαράξει μια μακράς διαρκείας και στόχευση στρατηγική, όπου εντάσσει καταναλογία και πολλά άλλα πράγματα. Έχει ένα μεγάλο θηριώδης υπερπληρώνασμα το οποίο προέκυψε από την υπερφορολόγηση όλων ημών, το οποίο φαντάζομαι ότι θέλει χορδές και οργάνης στα τέλη του έτους να ανακοινώσει ότι θα δώσει πάλι το μέρισμά του. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η στρατηγική του είναι να πάει για την άνοιξη, αν μπορέσει λίγο πιο μετά. Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν και νομίζω ότι θα πάρουμε και μια γεύση για το πού το πάει από τις εξαγγελίες που θα κάνει και από τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει. Δηλαδή για όσους τέλος πάντων θα επιχειρήσουμε να διαβάσουμε κάτω από τις γραμμές κάποια συμπεράσματα θα έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε και να τα συζητήσουμε από Δευτέρα. Τώρα, σε στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, ανήκει σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, η εταιρεία που εξαγόρασε η ΔΕΗ έναντι 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, δύο μήνες πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η ΔΕΗ αναφέρει ότι αυτή η εξαγορά έγινε με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια. Απορώ ότι θυμάται η Νέα Δημοκρατία, μάλλον έχει ξεμείνει από επιχειρήματα, σχολίασε ο Γιώργος Σταθάκης, ενώ ο Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε σχετική επερώτηση στη Βουλή. Ερωτήματα προκαλεί η αποκάλυψη του Sky ότι η ΔΕΗ κατόπιν εντολής που δέχθηκε και έγκριση από τον βασικό μέτοχο, το ελληνικό δημόσιο εξαγόρασε την εταιρεία εμπορίας ενέργειας EDS, η οποία ανήκε στον αντιπρόεδρο και υπεύθυνο για τα οικονομικά της σκοπιανής κυβέρνησης, Κότσο Αγγιούσεφ. Η ΔΕΗ υποστήριξε ότι έλαβε μια επιχειρηματική απόφαση που θα της άνοιγε την πόρτα για την εμπορία ενέργειας στα Βαλκάνια. Ο Αγγιούσεφ θεωρείται προσωπικός φίλος του Ζάεφ και το καλοκαίρι έκαναν οικογενειακός διακοπές. Στη Χαλκιδική. Για αυτό το οποίο έγινε από τη ΔΕΗ και την αγορά. Η ΔΕΗ δεν έχει να πληρώσει και αγόρασε εταιρεία του αντιπροέδρου των Σκοπίων. Εδώ είμαστε να δούμε τι στο διάλογο έχει γίνει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για την έκφραση. Αλλά είναι συγκλονιστικό όταν δύο μήνες πριν το Σκοπιανό αποκαλύπτει ότι έχει υπάρξει τέτοια αγοροπολισία. Σε απάντησή της, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει ότι η εξαγορά της EDS έναντι 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, δύο μήνες πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, ανήκε στο στενό συνεργάτη του Ζόραν Ζάεφ, επαναφέροντας τα εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της κίνησης αυτής, την ώρα που η εταιρεία ηλεκτρισμού αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Σχετική επερώτηση κατέθεσε ο Γιάννης Μανιάτης, ζητώντας ενημέρωση από τον Υπουργό Περιβάλλον και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη και από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Η κυβέρνηση πήρε μία απόφαση και της είπε αγόρασε αυτή τη σκοπιανή εταιρεία του αντιπροέδρου του ΖΑΕΦ. Εγώ θέλω να δω και θα το ζητήσουμε από τη Βουλή ποιος εισηγήθηκε αυτή την αγορά. Μάλιστα. Γιατί αυτή την εταιρεία. Γιατί την εταιρεία αυτή στα Σκόπια. Γιατί τώρα που και σε αυτή τη συγκυρία. Ακριβώς. Σε κακή κατάσταση και μάλιστα δύο μήνες πριν την συμβολία των Πρεσπών. Είναι αμήλικτα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει θα και η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ. Στο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΗ, δεν διευκρινίζεται η τιμή απορρόφησης και οι τιμές πώλησης της ενέργειας. Όπως υποστήριξε ο Sky, το κόστος της προεκλογικής εκστρατείας εν ώψη του δημοψηφίσματος στα Σκόπια ανήλθε σε 5 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν όσο και τα χρήματα που έδωσε η ΔΕΗ για την εξαγορά της EDS με διαχειριστές ανθρώπους του ιδίου του Σκοπιανού Αντιπροέδρου. Η εξαγορά της Σκοπιανής EDS από τη ΔΕΗ, η οποία είναι εισηγμένη εταιρεία, εντάσσεται στη στρατηγική ανοίγματος στα Βαλκάνια. Ήταν μια κίνηση θεμητή και είχε θετικές αξιολογήσεις. Απορώ τι θυμάται η Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Προσπαθεί να ανοίξει τον ντουλάπι και να δημιουργήσει
δημιουργήσει θόρυβο η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, ούτε εγκρίνει, ούτε απορρίπτει. Οι μέτοχοι έδωσαν την έγκριση. Βάλαμε τη ΔΕΗ και πλήρωσε το δημοψήφισμα για το ΖΑΕΦ να μην βγάλει και λεφτά από την τσέπη του. Βάλαμε και τα λογαριασμού. Αυτό έκανε η ΔΕΗ. Αυτό, ακριβώς, αυτό έκανε. Πλήρωσε η ΔΕΗ το δημοψήφισμα. Κυριολεκτικά αυτό είναι. Γιατί το λες αυτό? Εντάξει τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν όλα τα πράγματα δεν και υπάρχει κάτι, και λεγόμενος... Δεν είναι κάτι επιχειρηματικό. Ακούστε, αυτό που έγινε στο επίπεδο των πτωχεύσεων, ακόμα και στο επίπεδο των πτωχεύσεων, ακόμα και στο επίπεδο των διαδικασιών, ακόμα και στο επίπεδο της αλλαγής κατοικίας σε διαζύγια, υπάρχει και ένας ύποπτος χρόνος. Το τίμημα είναι ακριβώς 4,8 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία ουρά και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, τονίζει από την πλευρά της ΔΕΗ, και τα χρήματα κατατίθενται σταδιακά σε συνάρτηση με την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης αγοραπολισίας σε λογαριασμού στο όνομα του ιδιοκτήτη, οι οποίοι είναι αποτυπωμένοι στη σύμβαση. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι πληροφορίες έχουμε για αυτή την υπόθεση Γιάννη Ευσταθίου. Διότι η αντιπολίτευση μετά το ρεπορτάζ του Sky το σηκώνει αυτό το ζήτημα και στέκομαι ειδικά στην επερώτηση που κατέθεσε ο κ. Μανιάτης, δεδομένου ότι έχει ασχοληθεί επί μακρόν με τα ζητήματα της ενέργειας και ξέρει αρκετά πράγματα. Υπάρχει εκεί σκοτεινό σημείο, υπάρχει θολό τοπίο αναφορικά με αυτή την εξαγγελία. Η αλήθεια είναι ότι το timing αυτής της εξαγοράς προβληματίζει. Είναι λίγο πριν την συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και ως προς το timing βεβαίως, αλλά και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τους στόχους. Ο κύριος Μανιάτης είναι από τους ανθρώπους, όπως είπες, που γνωρίζει άριστα τα θέματα. Θα έλεγα ωστόσο να μην προκαταλάβουμε τις εξελίξεις, να δούμε και τι απαντήσεις θα υπάρξουν συγκεκριμένα. Ωστόσο, αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, ότι και οι ιδιωτικοποίησεις, οι πωλήσεις μετοχών έχουν αυτά τα ενδεχόμενα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν και μέσω χρηματιστηρίου να είχε πάρει κάποιος το αντίστοιχο ποσόν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Ας δούμε πού θα καταλήξει. Μάνο. Πολύ περισσότερο, έχετε απόλυτο δίκιο, από τη στιγμή που νομίζω ότι όλο αυτό περισσότερο το ανακοινούμε εμείς, γιατί έχει και για εμάς φυσικά μεγάλο και δημοσιογραφικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Στα Σκόπια, από ό,τι βλέπω και καταγράφουν και δημοσκοπήσει, ο κ. Ζάεφ αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υφίσταται ροχμές. Βλέπουμε και τη μεγάλη στήριξη που έχει από το διεθνή παράγοντα. Η κυρία Μέρκελ πηγαίνει, ο κ. Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανικός παράγοντας νομίζω ότι δίνει τα αρέστα του. Επομένως, γιατί όλο αυτό θα είχε ένα πρακτικό αποτέλεσμα πέραν της ουσίας του θέματος, αν η συγκυρία που είναι το ότι έχει το δημοσίευμα μπροστά του, του προκαλούσε κάποιο είδους ροχμές. Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν και το ερώτημα που τίθεται. Αυτά τα χρήματα τα οποία έδωσε η ΔΕΗ, από πού προέκυψαν, πώς δαπανήθηκαν. Μια ΔΕΗ η οποία αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και όσον αφορά στις υποδομές της. Είδαμε ότι δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση μεσούς της καλοκαιρινής περίοδου. Ακούμε ότι υπάρχουν πολλά οικονομικά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως πιέζουν την διοίκηση να προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων. Και όλη αυτή η επεκτατική πολιτική στα Βαλκάνια, τι νόημα έχει αν δεν μπορείς να διαχειριστείς το εσωτερικό σου μέτωπο και να... επειδή πρόκειται για οργανισμούς κοινής ωφελίας, έτσι, μην το ξεχνούμε αυτό. Και σημαντικό ζήτημα για την λειτουργία μας. Μένει να δούμε. Πρέπει να δοθούν πολλές απαντήσεις και να ξεκαθαρίσουν οι σκιές. Πάντως το σίγουρο είναι ότι τόσο η ΔΕΗ όσο και ο ΤΕΙ, οι δύο πιο σημαντικοί οργανισμοί κοινής ωφελίας που αν θέλετε ουσιαστικά χρησιμοποιούνται και για εγγύηση για δάνεια που παίρνει η Ελλάδα στο εξωτερικό, η χρηματιστηριακή τους αξία αφήνει συνεχώς. Και αν μιλούσαμε κάποιοι, τουλάχιστον αντιβρούσαν στην ιδιωτικοποίηση πριν από 20 χρόνια για το αντίτιμα αυτά τα χαμηλό, τώρα ουσιαστικά το αντίτιμα έχει... Εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, ναι. Βλέπουμε ότι εκποιούνται μονάδες σημαντικές κρατικής περιουσίας αντί πινακίου φακής, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μία κλασική περίπτωση ήταν η πώληση του ΟΣΕ, της Τρενοσέ, έτσι. Θυμόμαστε τι φασαρία γινόταν για ένα ποσό στο παρελθόν, το οποίο από τον τρόπο που πωλήθηκε και με το ποσό που εκποιήθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία, το παρελθόν φαντάζει ηλικιώδες το ποσό και τεράστιο το νούμερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε και σχολιάσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Εκτοξεύθηκαν κατά 345 εκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο τον Ιούνιο. Ενώ ανησυχία υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος από τους φορολογούμενους. Από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι σχεδόν ένα στους δύο χρωστά στο δημόσιο και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους έγιναν πάνω από 93.000 κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις και τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη προς το κράτος. Εν τω μεταξύ, οι πρώτοι μεταμνημονιακοί πληστηριασμοί πραγματοποιήθηκαν κανονικά χθες με 588 ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς να ανεβαίνουν στην ειδική πλατφόρμα. Κατά 345 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο μόνο μέσα στο μήνα Ιούλιο, φτάνοντας στα 101,7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ενώ οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους ανήλθαν σε περισσότερα από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση τώρα είναι πως οι φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Στοιχεία όμως που θα παρουσιαστούν αργότερα. Πέρυσι, 761.000 φορολογούμενοι δεν είχαν καταφέρει να πληρώσουν φόρους ύψους 340 εκατομμυρίων ευρώ. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι φορολογούμενοι που ενδεχομένως και φέτος δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους θα ενταχθούν στη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΑΔΕ, αυξήθηκε ο αριθμός των φορολογούμενων με οφειλές στο δημόσιο σε 3.933.628, κάτι που σημαίνει απλά ότι ένα στους δύο έχει οφειλές προς το κράτος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον Ιούλιο αυξήθηκε και ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης σε 1.742.000. Περισσότερες από 93.000 κατασχέσεις τώρα σε μισθούς, συντάξεις, τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από τις ελεγκτικές αρχές στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου, καταφέρνοντας να εισπράξουν ακόμη και μέσω των ρυθμίσεων 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η φορολογική διοίκηση, σε 1.143.308 οφειλέτες έχουν επιβληθεί ήδη αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Μόνο τον Ιούνιο έγιναν 6.073 κατασχέσεις. Εν τω μεταξύ, οι πρώτοι μεταμνημονιακοί πληστηριασμοί πραγματοποιήθηκαν κανονικά με τις γνωστές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες έξω από τα συμβολαιογραφικά γραφεία. Η επανεκκίνηση έγινε με 588 ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αφού μετά το πάγωμα των πληστηριασμών λογοθέρους, από την Τετάρτη τέθηκε σε επαναλειτουργία η πλατφόρμα, επιτρέποντας σε ιδιώτες αλλά κυρίως τράπεζες να επισπεύσουν τα μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Στόχος των τραπεζών είναι να πενταπλασιάσουν σε βάθος διετίας τον όγκο των εκπληστηριαζόμενων ακινήτων από περίπου 10.000 μέχρι τα τέλη Ιουλίου σε 50.000 το 2019. Εκτός συνόρων και τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά τον ισχυρό σεισμό της κλίμακας 6,7 Ρίχτερ που έπληξε την ίσο Χοκάιντο της Ιαπωνίας, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση στα σπίτια των 5,3 εκατομμυρίων κατοίκων. Περισσότεροι από 300 είναι τραυματίες, ενώ τα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού και τις καταστροφές που προκάλεσε είναι συγκλονιστικά. Θύματα αλλά και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε την ίσο Χοκάιντο στην Ιαπωνία. Τα βίντεο είναι σοκαριστικά, από σπίτια να πέφτουν σαν ψεύτικα αλλά και από πανικόβλητους εγκλωβισμένους σε χώρους γραφείων. It was terrible. Mud came sliding in. I was scared to death. I was inside and thought my house would be crushed. I was sleeping and the tremors came suddenly. I immediately got up. When I tried to open the door, it started shaking violently. So I clung onto the door and went outside. Το αεροδρόμιο σύεται, ενώ το οδόστρωμα άνοιξε κυριολεκτικά στα δύο. Ένας πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός υπέστη διακοπή της ηλεκτροδότησης, αλλά λειτουργήσαν οι γεννήτριες και οι ράβδοι καυσίμων στους αντιδραστήρες του ψύχονται με ασφάλεια και δεν υπάρχει ανομαλία ή έκκληση ραδιενέργειας, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς είχε σημάνει συναγερμός. Την ίδια ώρα τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν αγνοωμένους που ανέρχονται σε πολλές δεκάδες. My parents are still buried. I've watched helicopter rescues and earthquakes on television and hope it would never happen to me. Yeah.
But it did. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ανασύρθηκαν από συντρίμμια κατοικιών στο ορεινό χωριό Ατσούμα, όπου η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε τεράστιες κατολισθήσεις που έθαψαν ολόκληρους οικισμούς. Όλο το νησί έχει μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς η εταιρεία ηλεκτρισμού ανέστειλε επειγόντως τη λειτουργία όλων των σταθμών που λειτουργούν με λιγνίτη και άλλα ορυκτά καύσιμα, ενώ και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανεστάλησαν. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τσουνάμι, όμως μια σειρά μετασεισμικών δονήσεων μέχρι και 5,5 ρίχτερ ακολούθησε τον κύριο σεισμό, κάτι που θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες. Ο σεισμός έπληξε την ίσο Χοκάιντο, ενώ ακόμη ο τυφώνας Τζέμπι σαρώνει την Ιαπωνία, έχοντας πλέον αφήσει πίσω του 11 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες, εκτεταμένες υλικές ζημιές και το απόλυτο χάος στο αεροδρόμιο Κανσάι. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Κρία Βρύση Πέλλας από το Άγριο Φωνικό, με δράστη έναν 38χρονο, ο οποίος μετέβησε σπίτι και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, τραυματίζοντας θανάσιμα μία 69χρονη γυναίκα και ελαφρά μία 22χρονη και έναν 74χρονο. Στον ανακριτή Γιάννη Τσόν παραπέφθηκαν προκειμένου να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση εις βάρος του δράστη της ανθρωποκτονίας, ο οποίος τυφλωμένος από το πάθος σκότωσε τη γιαγιά της κοπέλας, η οποία μπήκε μπροστά της για να την προστατεύσει. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.